Με ανησυχία αλλά και προβληματισμό παρακολουθεί ολόκληρη η Ευρώπη τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία, όπου η ηγέτης της ακροδεξιάς, Τζόρτζια Μελόνι, αναδείχθηκε νικήτρια στις χθεσινές εκλογές. Το κόμμα της Αδέλφια της Ιταλίας, σε συνεργασία με τη Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνι και το Φόρτσα Ιταλία του Μπερλουσκόνη, αναμένεται να εξασφαλίσει την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή όσο και τη γερουσία. Ωστόσο, θα είναι χρονοβόρες οι διεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Έτοιμη να σχηματίσει την πιο δεξιά κυβέρνηση από την εποχή του Μουσολίνη και με την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στο τιμόνι της είναι η Ιταλία. Η κάλπη ανέδειξε ξεκάθαρη νικήτρια την ακροδεξιά Τζόρτζια Μελόνι. Da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. Η συμμαχία που σχημάτισε με το άλλο κόμμα της Ιταλικής ακροδεξιάς, τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, και με τη Φόρτσα Ιτάλια, τη δεξιά παράταξη του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, απέσπασε πάνω από το 1/4 των ψήφων και αναμένεται να εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία των εδρών τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία. Ο μεγάλος χαμένος της βραδιάς είναι το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, που εξασφάλισε γύρω στο 18%, λιγότερο από όσο προέβλεπαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Η αντιπρόεδρός του, Ντέμπορα Σαρατσιάνη, αναγνώρισε την νίκη της δεξιάς υπό την Τζόρτζια Μελόνι. Riteniamo che questa sia comunque una serata triste. Καταφέροντας να αποδαιμονοποιήσει τη δική της εικόνα αλλά και της παράταξής της και να κεφαλαιοποιήσει τους φόβους εκατομμυρίων Ιταλών μπροστά από την έκρηξη των τιμών και της ανεργίας, η Μελόνι επιβλήθηκε ως η βασική εναλλακτική και είδε το ποσοστό της παράταξής της να απογειώνεται από το 4,3 πριν από 4 χρόνια σχεδόν στο 26%. Deve dimostrare di saper tenere il ruolo di rappresentare tutti gli italiani. Quelli che votano a destra e soprattutto quelli che non votano a destra. Μετά τη θριαμβευτική νίκη της, έσπευσε να καθησυχάσει τις ανησυχίες τόσο στη χώρα της όσο και στο εξωτερικό. Se saremo chiamati a governare questa nazione, lo faremo per tutti. Lo faremo per tutti gli italiani, lo faremo con l'obiettivo di unire questo popolo. Di esaltare quello che lo unisce piuttosto che quello che lo divide. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στην Ιταλία περιορίστηκε στο 64,6% έναντι 74,2% που ήταν το 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, θα ξεκινήσει η διαδικασία σχηματισμού της νέας κυβέρνησης. Μια διαδικασία που στο παρελθόν έχει διαρκέσει από 4 έως 12 εβδομάδες.